Λήξη συναγερμού, Ηλιάνα, για τον νεαρό άνθρωπο ο οποίος χθες εισήχθη ως πιθανό κρούσμα του νέου κορονοϊού στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο άνθρωπος ο οποίος πρόσφατα είχε ταξιδέψει στην Κίνα πήγε μόνος του στο νοσοκομείο όταν παρουσίασε πυρετό και βήχα. Οι γιατροί πρέπει να σου πω ότι από την αρχή βέβαια είχαν εκτιμήσει ότι πρόκειται για ψευδοκρούσμα, κάτι το οποίο τελικά επιβεβαιώθηκε και από τις απαντήσεις που έστειλε το Ινστιτούτο Παστέρ, οι οποίες βγήκαν αρνητικές για το νέο κορονοϊό. Σύμφωνα πάντως με τους ειδικούς, δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι θα έχουμε κρούσμα στη χώρα μας μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Μάλιστα, Ιωκάστη Αλφεροπούλου, να σε ευχαριστήσουμε.